Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη φόρεσε τα καλά της, υποδεχόμενη εκατοντάδες παιδιά και επισκέπτες στην επίσημη έναρξη της νέας της εποχής. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος περίμενε και περίμενε πολύ καιρό για να ανοίξει η βιβλιοθήκη, ένα εργαλείο στην πόλη, ένα εργαλείο για τους ανθρώπους της πόλης, για όλες τις οικογένειες, μικρούς και μεγάλους. Ανοίξαμε λοιπόν σήμερα, είναι μια μεγάλη γιορτή. Και ανοίξαμε και λίγο επεισοδιακά, διότι ανοίξαμε τον πρώτο, το ημιόρφο, το ισόγειο για τα παιδιά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά έχουν την τρέλα τους, έχουν την ομορφιά τους, έχουν τον αυτορμητισμό τους. Οπότε σήμερα είναι λίγο η ιστορία πιο δυναμική από ό,τι θα περίμενε κανείς από μια βιβλιοθήκη όπως την είχαμε μάθει. Πρόκειται για μια παρέμβαση η οποία είναι πολύ σημαντική. Εμείς φτάσαμε σε ένα σημείο να ολοκληρώσουμε τα δύο κτίρια βιοκλιματικής αναβάθμισης, ενώ το κτίριο της Αγγελάκη και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Υπέστημεν βέβαια της ψυχής μας στον τάραχο για να τελειώσει αυτή η ιστορία, υπό την έννοια ότι η γκρίνια, όπως ξέρετε, έχει ένα προεξάρχοντα λόγο στα πολιτιστικά και στα πολιτικά πράγματα, τα οποία εμείς τα προσπερνάμε χάριν της πραγματικής πραγματικότητας. Και η πραγματική πραγματικότητα σήμερα λέει ότι αυτό το κτίριο υπέστη μια συνολική ολοκληρωτική αναβάθμιση σε πάρα πολλά πεδία τεχνικά. Κερδίσαμε 1 εκατομμύριο ευρώ από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα το είχαμε χάσει. Η εύκολη λύση ήταν να πω εγώ ότι δεν το κάναμε το έργο. Έγινε το έργο με καθυστερήσεις, είμαι βέβαιος ότι έγινε με καθυστερήσεις, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο παραλαμβάνει σήμερα η κυρία Χρυσίδου. Είναι ένας χώρος όπου μπορείς να βρεθείς και να περάσεις καλά. Και όχι μόνο διαβάζοντας, αλλά συμμετέχοντας. Να ευχηθούμε πολλά καλά ταξίδια μέσω των βιβλίων και των αρχείων της. Είναι αλήθεια ότι έλειψε από όλους τους συμπολίτες το διάστημα αυτό που ήταν κλειστή. Παραδίδεται αναβαθμισμένο το κτίριο. Οφείλουμε να συγχαρούμε το Δήμο Θεσσαλονίκης που με τη συνέργεια όλων αποδίδεται σήμερα στο κοινό της πόλης. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που γίνεται αυτή η εκδήλωση στη βιβλιοθήκη. Ειδικά που εκπροσωπώ και τη Φιλανδία που είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που δανείζει βιβλία από βιβλιοθήκες. Και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί με τον Δήμο έχουμε κανονίσει να γίνει και διεθνής τμήμα και κάθε χώρα θα δωρήσει και μερικά βιβλία εδώ. Οι ολοήμερες δράσεις ξεκίνησαν με κουκλοθέατρο, παιχνίδια και χορευτικά με επίκεντρο την ψυχαγωγία των μικρών παιδιών. Είναι ο χώρος που είναι αποκλειστικά και μόνο για παιδιά. Και σήμερα κάνουμε την επίσημη έναρξή μας με μια κουκλοθεατρική παράσταση. Οι κούκλες λένε παραμύθια. Θεμελιώθηκε το 1932, άρχισε να λειτουργεί το 1939, δηλαδή έχουμε 79-78 χρόνια λειτουργίας. Το 2001 μπήκαμε στο καινούριο κτίριο και το 2016 ξαναμπαίνουμε. Υπάρχει μια συλλογή 150.000 τόμων. Μοιρασμένη σε οποιαδήποτε μορφή μπορεί να έχει μια πληροφορία. Μπορεί να είναι βιβλίο, εφημερίδα, περιοδικό, ηλεκτρονική μορφή και ίντερνετ. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με αναγνώριση κειμένων από βιβλία σημαντικών λογοτεχνών της Θεσσαλονίκης. Είναι ευχάριστο επίσης το ότι ανοίγει με συγγραφείς της πόλης, όπως είναι ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης, όπως είναι η Σοφία Νικολαίδου, όπως είναι ο Ισίδωρος Ζουργός, ο Σάκης ο Σερέφας, άνθρωποι που έχουν βγάλει τα βιβλία τους σε αυτήν την πόλη και έχουν μια πανελλήνια εκτίμηση, αυτό είναι γεγονός. Και είναι σημαντικό ότι θα ακούσουμε λοιπόν αποσπάσματα από δικά τους έργα απόψε.